Ιουνία. Είναι μια ημέρα υψηλού συμβολισμού στο ημιολογικό υπόβαθρο της οποίας συνεπάρχουν αρχές, αξίες και ιδανικά τα οποία το προσφέρουν το σώμα και αναδεικνύουν το σκοπό που υπηρετεί. Οι ίδιες αρχές, αξίες και ιδανικά ανέπτυξαν το χρωστάτι άγιο του σώματος, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα ως αμετάβλητο στον χρόνο, πρότυπο συνέπειας, ήθους και ευθύνης, ως πηγή άδειας χάρους, πυκνής και δύναμης. Συνεπώς, ο ταυτόχρονος αυτός ο εορτασμός της ημέρας της αστυνομίας και της μνήμης του προστάτη της ελληνικής αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά πρωτίστως δικαιολογημένη επιλογή. Η διαχρονικά σημαντική προσφορά της ελληνικής αστυνομίας, τόσο προς τη χώρα, όσο και προς το κοινωνικό γίγνεσθε, αναγνωρίζεται από την πολιτεία με τη θεσμοθέτηση της 23 Οκτωβρίου ως ημέρα της αστυνομίας. Συνακόλουθα της πολιτιακής αναγνώρισης, είναι αν μη τι άλλο η τιμή και η επιβράβευση σε όλους εκείνους που με το έργο, την προσπάθεια και τη θυσία τους εξασφαλίζουν στους πολίτες το δικαίωμα της ζωής, της εργασίας, της έκφρασης χωρίς την παρουσία φόβου, αβεβαιότητας και ανασφάλειας καταστάσεις που προκαλούνται μέσω της βίας και του κλίματος. Όμως τα αισθήματα υπερηφάνειας και ικανοποίησης όσοι υπηρετούμε στο αστυνομικό σώμα αισθανόμαστε να μας απορριφθεί αυτή η μέρα ανανεώνουν και παράλληλα ενισχύουν το χρέος και την ευθύνη μας τόσο απέναντι στην κοινωνία όσο και στην ίδια την πολιτεία, η οποία μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε ως αρχή επιβολής του νόμου. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας που υπέφερε η αλλαγή των κοινωνικών νομών αλλά και η εξελικτική πορεία του εγκλήματος κατέστησε επιτακτική την ανάγκη της αναβάθμισης και του ξυπνισμού των αστυνομικών υπηρεσιών. Εν έτη 2023, ο αστυνομικός παλείται να αναλάβει γνώστες υποχρεώσεις και νέους πολυδιάστατους και συνάμα πιο αποτελεκτικούς ρόλους. Γι' αυτό, σε καθημερινή βάση, οφείλουμε να είμαστε προσαρμοστικοί στις τρέχουσες συνθήκες με παράλληλη επίδειξη εξελικτικής διάθεσης, καθώς η παρουσία του κλίματος στο κοινωνικό γίγνεσθε είναι διαρκώς πολυμορφική. Η ασφάλεια των συνόρων, η τροχή αστυνόμευση, το θεμελιώδες καθήκον, η επιδίωξη του κλίματος, η εμπορία ανθρώπων, το ξέπλυμα αυτών του κλίματος, οι παραδοσιακές απειλές της δημοκρατίας, η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και φυσικά η νεότερη μορφή που υφίσταται πλέον το ηλεκτρονικό έγκλημα, αποτελούν ορισμένες από τις αποστολές του πολυδιάστατου έργου μας. Στόχος μας είναι στεναρή καταπολέμηση η οποιαδήποτε μορφή παραβατική συμπεριφορά προκειμένου να επεδώνεται το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών μας. Η κοινωνία και ούτε μια νέα αστυνομία, σύγχρονη, αποτελεσματική, βιώσιμη, προσιτή, πλησίων του πολίτη, πάντα σεβόμενη τους δημοκρατικούς θεσμούς και εναρμονισμένη με τις αρχές του κράτους δικαίου της ευνοούμενης πολιτείας. Παρόλο που σήμερα οι τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες είναι δυσμενείς, εμείς συνεχίζουμε και ανταποκρινόμαστε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις που εκτάσσει η κοινωνία, εξασφαλίζοντας στους πολίτες αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Πλην όμως μας εμπιστεύονται και το δείχνουν. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους βιώνουμε καθημερινά. Γι' αυτό είναι το μεγάλο μας στίχημα. Όχι μόνο να σταθούμε δίπλα τους ως ηγητές της ζωής και των δικαιωμάτων τους, αλλά και να τους διασφαλίζουμε την ειρήνη και την ευνομία. Αυτή η ανιδιοτελής και σταθερή στάση και προσήλωση που έχετε στο διεξαγωγικό καθήκον και την αποστολή σας είναι ο λόγος που η αστυνομία καταξιώνεται στη συνείδηση του κόσμου και ενισχύεται και επιτελειώνεται η άποψη ότι είσαστε πάντα δίπλα στον πολίτη. Περίτερα, ένα παράδειγμα, οι διαχρονικές μας επιτυχίες σε βάρος του οργανωμένου κλίματος και της δημοκρατίας, αλλά και σε κάτι που πει κλιματικότητας. Και αυτό αδιαφιλονίκητα οφείλεται στην άδεια οργάνωση, τον σχεδιασμό, τη μεθοδικότητα και την καθημερινή υπομονή και επιμονή που διακατέχεστε προκειμένου να πετύχετε με τον καλύτερο τρόπο στο έργο που σας είχε αναδεχθεί να φέρετε εις πέρας. Να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζω και εισπράττω τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλετε μία προς μία τον επαγγελματισμό και τον υψηλό αίσθημα εκτίμησης με τον οποίο αντιμετωπίζετε τις καθημερινές προκλήσεις μικρού ή μεγάλου πελληνικού. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την προσφορά και την καθημερινή μάχη που δίνετε. Μάχη μονίμως δικού περιεχομένου. Αφενός μεν αποκατάστασης της έφυπνης κοινωνικής λειτουργίας και τάξης, αφετέρου δε πρόληψη και καταστολή οποιασδήποτε θέσεως κλιματικής συμπεριφοράς και κοινωνικής παρέμβασης. Και επί σήμερα, η μέρα γιορτής και χαράς δεν εσμονούν εκείνους τους συναδέλφους που βρίσκονται στο πλέον κοντά μας, όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και τώρα εκπαίδευση στους καθήκοντες, υπερασπίζοντας το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών με πίεση στον όρκο τους και σε όλο το φάσμα των υποχρεώσεων που αφορούν από αυτόν. Ποτέ δεν τους ξεχνάμε και είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να τους φυλάμε στην ύπη μας. Η θυσία τους είναι η απόδειξη που συγκαγίζει την ηθική ποιότητα του ρόλου και εκτάσσεται στο αστυνομικό.
αυτού μέσα στο εφιστάμενο πλέγμα των αντιδικτύων υποχρεώσεων από το Σύνταγμα και του νόμου του ελληνικού κράτου δικαίου. Γυναίκε και άντρε τη ελληνική αστυνομία, για την ευκαιρία του εορτασμού τη σημερινή ημέρα, θέλω από καρδιά να σα ευχαριστήσω για το ήχο σα, για το έργο που προσφέρετε, καθώ και τι αξίε που υπηρετείτε. Σα καλώ λοιπόν να συνεχίσετε με πίστη και αφοσίωση τον ιατιάκοπο και ευγενή αγώνα σα με γνώμονα το κοινωνικό όφελο και την προστασία του πολίτη. Χρόνια πολλά. Ο αρχηγός Λάζαρος Μαυρόπουλος, αντιστράτηγος. Claro.